ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού. Ούπον η ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός και τα γενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός. Ού καθυπερβολήν λόγον η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού. Ημίν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τότε ο Πιλάτος εκέλεψε αποδοθήνε το σώμα και λαβών το σώμα ο Ιωσής ενετήληξε αυτό συνδόνι καθαρά ενετήληξε αυτό συνδόνι καθαρά ενετήληξε αυτό συνδόνι καθαρά και του ελαττώμησε με την πέτρα και προς την πίστα
απαντηθεί. Μέσα στο λατρευτικό κλίμα της Εκκλησίας μας, ξαναζούμε τα κοσμοσωτήρια γεγονότα που σημάδευσαν την πορεία όλου του κόσμου μέχρι σήμερα. Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας, αλλά και μέσα στην καρδιά μας, τα φρικτά πάθη και η σωτήρια ως σταύρωση του Κυρίου μας. Σήμερα έχουμε πνευματική εορτή, πανήγυρη Καρβολίτης, και αφορμή απλήρου ευγνωμοσύνης και δοξολογίας, γιατί ο Κύριος μας βρίσκεται καθρωμένος επάνω στο Σταυρό. Και ας μην απορούμε πώς συνδυάζονται αυτά, γιατί τα περισσότερα πνευματικά γεγονότα φαίνονται εκ πρώτης όψεως παράδοξα, επειδή είναι αντίθετα με τις συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίοι θεωρούν τις εορτές ως ευκαιρία κρεπάλης και ασωτείας. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού, ιερό βέος μας καταλαμβάνει και δάκρυα ευγνωμοσύνης γεμίζουν τα μάτια όλων, διότι χάρη στον σταυρωμένο Κύριο και Θεό μας, εμείς που προηγουμένως ήμασταν ατιμασμένοι και έκτοτοι από τον Παράδεισο, τώρα αναδειχθήκαμε παιδιά του Θεού. Χάρη σε Αυτόν δεν βρισκόμαστε πια σε πλάνη, αλλά γνωρίσαμε την αλήθεια. Χάρη σε Αυτόν γινόμαστε ένα με τον Δημιουργό των Απάντων. Χάρη σε Αυτόν εμείς οι δούλοι της αμαρτίας οδηγηθήκαμε στην ελευθερία της ενάρετης ζωής. Χάρη σε Αυτόν η γη έχει πλέον τη δυνατότητα να γίνει ουρανός. Από την άλλη πλευρά και σε πλήρη αντίθεση με τα παραπάνω, στα αυτιά μας αντυχεί πολύ βαριά η κραυγή των Ιουδαίων. Άρων, Άρων, Σταύρος των Αυτών. Δηλαδή, θάνατος, θάνατος, Σταύρος έτων. Πόσος παραλογισμός και βλασφημία. Πρώτον, το πλήθος πίεζε αφάνταστα τον Πιλάτο να προχωρήσει στην εκτέλεση και να σταυρώσει ποιον. Αυτόν που δημιούργησε από το μηδέν το φως και όλα τα σύμπαντα με ένα του λόγο. Αυτόν που δημιούργησε με ιδιαίτερη φροντίδα τον άνθρωπο. Αυτόν που δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Αυτόν που είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Και όμως έγινε, όπως το είπαν οι προφήτες, όπως ο ίδιος ο Θεός θέλησε. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γη κρεμά σα. Στέφανον εξ ακαμπτών περιτίθεται ο των Αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερό σα τον Αδάμ. Ήλη προσιλώθη ο νυμφίο τη Εκκλησία. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Δεύτερον, Άρων, Άρων, Σταύρος των Αυτών. Θάνατος φώναζαν οι όχλοι. Θάνατος σε Αυτόν που τους τάισε. Ναι,